Μάθαμε τίποτα. Να σε χαιρετήσω. Γεια σου. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Θα το βγάλω εγώ. Ναι, δεν ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Δεν έχω πρόβλημα. Τα λέμε σε λίγο, Νίκο. Δεν έχω τέτοια πρόβλημα. Όλα καλά, όλα καλά. Εσείς πώς είστε? Έδωσε αρκετά δεδομένα χθες ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα πια. Σε σχέση με τη στεγαστική πολιτική όπως την ευαγγελίζει η κυβέρνηση, ναι, γιατί υπάρχουν δύο επιδόματα πλέον. Το ένα το επίδομα ενοικίου που έχουμε τα κριτήρια και το άλλο σε ό,τι αφορά το επίδομα στέγασης, το οποίο μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Υπάρχει και σήμερα συνάντηση κυβέρνησης τραπεζιτών στις 3, εξ όσων γνωρίζω, για να δούμε πώς θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Στο μεταξύ μου λες, έτσι, με τον κύριο Φλαμπουράρη και τον κύριο Λιάκο. Ακριβώς. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην επιδότηση ενοικίου. Δεν κατέληξαν σε συμφωνία μεταξύ τους για να στείλουν, οι τραπεζίτες με την κυβέρνηση, για να στείλουν στους θεσμούς αυτή τη συμφωνία? Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά θέματα? Έχει σταλεί η συμφωνία στους θεσμούς. Χθες το βράδυ αργά αναμενόταν και η πρώτη απάντηση από τους θεσμούς σε σχέση με το σχέδιο. Δεν αναμένονταν αντιδράσεις. Προφανώς είμαστε στην τελική ευθεία και μένουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες να ολοκληρωθούν ακόμα, ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα να έρθει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο και να ισχύσει από 1η Μαρτίου. Ναι, τώρα θα δούμε και πώς θα αποκριθούν οι θεσμοί πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Αντιδράσεις, πρώτες αντιδράσεις, παιδί μου, να το δούμε και αυτό. Αυτό που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον είναι ότι δεν αναμενόταν να έχουμε κάποιο τύπο αντιδράσεις, διότι δημοσιονομικά είμαστε εντάξει. Οι τράπεζες φαίνεται να είναι εντάξει σε σχέση με το σχέδιο. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες ακόμη που μένει να ξεκαθαριστούν. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα για τους θεσμούς, για την Κομισιόν ή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό γνωρίζω μέχρι στιγμής. Τώρα θα το δούμε και μέσα στην ημέρα. Για να δούμε μερικά παραδείγματα. Αφού μας πεις πρώτα, πόσοι έπαιρναν ως τώρα επίδομα ενοικίου και πού πάμε, ας πούμε, πού θα... Επί της ουσίας, αυτό που είχε υπάρξει το 2015 ήταν κάτι πολύ μικρό. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάμε σε... 30-40.000 άνθρωποι. Ακριβώς, ήταν πολύ λίγοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε νοικοκυριά 259.000 περίπου και τα ωφελούμενα άτομα είναι 667.000 σε ό,τι αφορά το επίδομα ενοικίου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το επίδομα στέγασης. Καλά, τα σπίτια να παίρνουμε, η πραγματικότητα να παίρνουμε τα σπίτια, τους δικαιούχους. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια, οπότε αυξάνεται ο αριθμός, αλλά στην πραγματικότητα τα νοικοκυριά να τα νοικοκυριά είναι 259.000. Να κάνω μια ερώτηση ειδική, αν το ξέρετε. Γιατί μας στέλνουν. Κώστα, κατάλαβες τι γίνεται με τον Πλήτων, τον Αγουρίδη να μπαίνει μέσα να μιλάει για επιδόματα. Ναι. Έχουμε αρχίσει και τις ερωτήσεις. Μισό λεπτό. Αν μπορείς να απαντήσεις. Λοιπόν, τι ισχύει για τους συνεπείς δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια για το επίδομα στέγαση? Γιατί από χθες επικρατεί μια ασάφεια ότι τελικά δεν θα πάρουν το επίδομα οι συνεπείς. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, για το επίδομα ενοικίου αφορά ενοικιαστές μόνο. Για το στεγαστικό αφορά αυτούς που έχουν πρώτη κατοικία και έχουν κόκκινο δάνειο και είναι προς ρύθμιση. Μπράβο. Okay, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το επίδομα ενοικίου, να τα πιάσουμε κομμάτι-κομμάτι. Μην πάμε στα κόκκινα δάνεια. Σε πρώτη φάση, επίδομα ενοικίου. Να δούμε λίγο ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πόσοι είναι, πώς θα πάνε οι κλίμακες, γιατί θα πάρουν όλοι το ίδιο ποσό, έτσι. Οι κλίμακες ξεκινούν από τις 7.000 ευρώ σε σχέση με το εισοδηματικό κριτήριο, καταρχήν, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνονται κατά 3.500 για κάθε επιπλέον μέλος. Άρα πάμε στις 10.500 για δύο μέλη, στις 14.000 για τρία, για 4 στις 17.500 και στις 21.000 άνω όριο, όλα αυτά είναι άνω όρια, για πενταμελή οικογένεια. Επίσης υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας, το οποίο ξεκινά τις 120.000 ευρώ και προσαυξάνεται για κάθε επιπλέον μέλος κατά 15.000 ευρώ. Άρα πάμε 135.000, 150.000, 165.000 και 180.000, επίσης πάνω όριο για πενταμελή οικογένεια. Αντίστοιχα με τα όρια του εισοδήματος, είναι και τα όρια των καταθέσεων και των ομολόγων, άρα ξεκινάμε 7.500, 10, 14, 17 και 21.000 ευρώ. Αυτό έτσι πηγαίνει και το σκαλοπάτι με τα πόσα δικαιούται κάθε οικογένεια, δηλαδή 70 πηγαίνει ευρώ ακριβώς παίρνει έτσι. Αυτός που έχει το μονοπρόσωπο νοικοκυριό. 7.500 ας πούμε. 7.500 και είναι 70 ευρώ. Προσαυξάνεται στα 105 για δύο μέλη. Στα 1500 εισόδημα δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Στα 14.000 εισόδημα πάμε στα 140 ευρώ επιδόματος. Ναι. Στις 17.500 ευρώ εισόδημα 175 ευρώ.
και στις 21.210 ευρώ, που είναι και το ανώτατο όριο. Να ρωτήσω κάτι, αν κάποιος δεν έχει, ας πούμε, 17.500, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει, είναι κοντά, 7.070 ευρώ παίρνεις, 10.105 ευρώ κτλ. Αν κάποιος έχει 16.000 εισόδημα, παίρνει 160, έχει και πιο μικρά σκαλοπάτια, υπάρχουν και διάμεση σταθμοί ή υπάρχουν... Όχι, υπάρχουν αυτά όπως τα γνωρίζουμε, τα υπόλοιπα όρια που λέμε είναι αν όρια ένταξη, δηλαδή εντάσσονται όλοι μέσα σε αυτό και παίρνουν το ίδιο. Για να ξέρεις τι ρωτάει όλος ο κόσμος από χθες, που άκουσε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι 180.000 άνθρωποι θα μπείτε σε αυτό το... 180.000 αφορά το στεγαστικό επίδομα. Αυτό πώς είναι. Οι 260.000 άνθρωποι. Θα τα πάρω φέτος αυτά τα χρήματα ή και του χρόνου και του παραχρόνου, ένας νόμος του κράτους. Το σχέδιο αυτής της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια στεγαστική πολιτική η οποία να κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν έρχεται με κάποια δέσμευση αυτή, η οποία, αν ας πούμε δεν είναι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το συνεχίσει η επόμενη κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η ίδια, μπορεί να νομοθετήσει προφανώς. Αυτό λέω. Οπότε για φέτος μιλάμε. Για φέτος σίγουρα, αλλά το σχέδιο είναι για όλα τα χρόνια. Δηλαδή, αν περάσουμε στο νόμο Κατσέλη, στο διάδοχο σχήμα. Για να το καταλάβουμε. 200 εκατομμύρια που έχουν ληφθεί από το φετινό προϋπολογισμό θα ισχύσουν για όλη τη ρύθμιση, όποτε και να είναι. 25 χρόνια ρύθμιση, για 25 χρόνια θα έχουμε την ενίσχυση αυτή. Ναι. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία, έχουν δοθεί καθόλου από το Υπουργείο, είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, πόσοι είναι οι δικαιούχοι ανακατηγορία, δηλαδή, πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι με τα 7,5 χιλιάρικα που δικαιούνται να πάρουν το επιδομά ενοικίου, πόσοι είναι αυτοί που έχουν ένα παιδί, πόσοι είναι αυτοί που έχουν δύο παιδιά, έχει διευκρινιστεί ποια είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων? Είναι περίπου μισή-μισή σε ό,τι αφορά αυτούς που έχουν τέκνα, τις οικογένειες που έχουν παιδιά και αυτές που δεν έχουν. Είναι 132.000 για αυτούς που έχουν παιδιά και 126.000 περίπου νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Άρα 126.000 είναι τα 1500 και πάνω, ας πούμε, αν το καταλαβαίνω καλά. Όχι, αυτό είναι το εισοδηματικό. Είναι σε σχέση με το εισοδηματικό. Σε σχέση τώρα, δεν είναι ακριβώς τα στοιχεία που έχουμε για το πόσο ισχύει σε κάθε κατηγορία. Υπάρχει τέλος πάντων μια διαβάθμιση με δεκατημόρια, αλλά νομίζω τώρα θα μπερδευτούμε σε αυτή τη φάση. Να ρωτήσω κάτι. Πώς αναλύθηκε η λογική της στήριξης του παιδιού, των παιδιών, σε αυτή τη λογική του επιδόματος? Το διαβάζω στην Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Πώς τα υπολογίζονται ακριβώς μέσα στην λογική της οικογένειας? Ναι, αυτό. Τα ανήλικα τέκνα θα μετρούνται σαν ενήλικες, άρα αυτό αναλύθηκε πώς θα συνυπολογίζεται. Αναλύθηκε αν δούμε τους ανηλίκους εντός εισαγωγικών, κατά το πόσο προσμετρώνται μέσα, μιλάμε για περίπου 214.000 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω εγώ τουλάχιστον. Άρα μιλάμε για το 32% των δικαιούχων είναι επί της ουσίας ανήλικοι, να το πω έτσι για να είναι πιο κατανοητό. Εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Ναι. Πάμε λίγο στα κόκκινα δάνεια. Εδώ πέρα έχει τελειώσει η ιστορία, γιατί έχουν και τη σύσκεψη το μεσημέρι, μας το είπες, αλλά είναι σύσκεψη λεπτομεριών που δεν αφορούν στο πλαίσιο, αντικειμενικές αξίες, υπόλοιπο δανείο κλπ. Είναι πιο τεχνικά ζητήματα ή ακόμα είμαστε και στην ουσία, ψάχνονται να συμφωνήσουν? Σε σχέση με τα όρια δεν φαίνεται ότι ψάχνεται κανείς, διότι είναι αυτά που έχουν υποθεί, 250 αντικειμενική αξία. 250 τελεία ή έως 250, γίνεται κουβέντα μεγάλη γι' αυτό το... Είναι ανώτατο όριο. Αυτό φαίνεται ότι έχει τελειώσει. Αυτό μας λένε τουλάχιστον οι πηγές μας από το οικονομικό επιτελείο. Είναι 250 αντικειμενική και 130 σε σχέση με το υπόλοιπο δανείο, χωρίς τα πανωτόκια, δηλαδή κεφάλαιο και τόκι. Τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν αφορούν πρώτο στο τι θα γίνει με τις 155.000 περίπου που έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη. Έχουν πάρει την ημερομηνία, αλλά ακριβώς δεν έχουν εκδικαστεί οι περιπτώσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι αυτό που ρωτήσαμε χθες τον κύριο Κουρνούση. Ναι, ναι. Και θα δούμε με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Αν θα μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή αν θα συνεχίσουν και με ποια διαδικασία οι ίδιοι θα επιλέξουν. Μπορεί να γυρίσουν, μπορεί να... Ναι, και πάλι υπάρχει μια σκέψη να γίνουν δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η μία που να αφορά το νέο πλαίσιο και η άλλη να αφορά ξεχωριστά αυτές τις 155.000 περιπτώσεων, ώστε να μπαίνουν κατευθείαν και να γίνεται όποια διευθέτηση. Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε. Είναι αν θα περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί, έτσι. Πρέπει είναι να πάνε με τα παλιά όρια, καθώς δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς κάτι διαφορετικό. Το λέω επειδή είχα ακούσει κάποιες πληροφορίες ότι οι τράπεζες ήθελαν να μπουν
στο νέο πλαίσιο εξ ολοκλήρου, αυτό δεν φαίνεται ότι περνάει. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί το ρωτάει ο κόσμος. Το ρωτάει ο κόσμος, αν θες να επιστρέψεις στο επίδομα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Εδώ έχουμε τη Ρούλα που ρωτάει ότι έχουν λίγο μπερδευτεί και να ενημερωθούν, ζητούν. Αν τελικά αυτοί που είναι συνεπείς στα δάνειά τους. Ναι, δεν... το είπαμε αυτό. Αυτό για τα δάνεια. Συνεπείς τα δάνειά τους. Ναι, αν θα χάσουν την επιδότηση, το επίδομα σχετικά με, με τα δάνεια. Στέγασης δηλαδή. Το στέγασης, ναι. Όχι ενοικίου. Σε σχέση με το επίδομα στέγασης, η οπτική είναι πολύ συγκεκριμένη. Αφορά τα δάνεια πρώτης κατοικίας και αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ζήτημα και πρέπει να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο. Η σκέψη κυβερνητική είναι να αφορά και τις 180.000 που λέμε και να υπάρχει μια ποσόστοση. Άρα θα συμμετέχει το δημόσιο στο δάνειο ανάλογα του εισοδήματος σε όλους. Δηλαδή ένας μπορεί να παίρνει 5% να το πω έτσι ως παράδειγμα, δεν είναι υπαρκτό. Και ένας να παίρνει 95%. Και ένας να παίρνει ακόμη 100%. Λέω κόστος και έχει δίκιο για το επίδομα ενοικίου. Από ποιες δηλώσεις φορολογικές θα κριθεί, αυτό αν έχει απαντηθεί, αν δεν έχει να περιμένουμε. Και το άλλο, ποιος θα το πάρει, ο μισθωτής ή ο εκμισθωτής. Δηλαδή εσύ νοικιάζεις ένα κίνητο, θα πάρεις εσύ τα 210 ευρώ στο χέρι για να τα δώσεις σε μένα που στο νοικιάζω ή θα τα πάρω απευθείας εγώ, γιατί το κράτος ξέρει ποιος έχει το ακίνητο. Θα τα πάρει απευθείας ο ενοικιαστής, όχι στο χέρι, αλλά στο λογαριασμό της τράπεζας. Κατευθείαν δηλαδή θα δώσει το δικό του IBAN. Ο ενοικιαστής δηλαδή. Όχι αυτός που έχει το σπίτι. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει όμως μια εξασφάλιση έτσι, ότι και αυτός ο οποίος νοικιάζει το σπίτι μπορεί να μην πάρει ολόκληρο το ενίκιο, αλλά θα πάρει τουλάχιστον αυτό το οποίο επιδοτεί η πολιτεία. Αυτή τη στιγμή αφορά το πλαίσιο του ενοικιαστέ. Δηλαδή, και αν ξέρει για το Μάιο. Θα απαντήσω και στο άλλο για τη φορολογική δήλωση. Εάν λύγει ένα συμβόλαιο ενοικίου το Μάιο, το χάνουμε το επίδομα. Αν λύγει. Το Μάιο. Αυτό μας ρωτάνε. Δεν ξέρω γιατί μας ρωτάνε για το Μάιο συγκεκριμένα. Αν λήξει κάποιο μισθωτήριο, θα πηγαίνει ένα μήνα. Να τις απαντήσω μία-μία. Σε σχέση με τις δηλώσεις. Η σκέψη μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό μέσα στις λίγες επόμενες μέρες, είναι τα στοιχεία του 17, δηλαδή φορολογικές δηλώσεις του 18. Και εδώ λένε και Απρίλιο ή Μάιο. Υπάρχουν πολλοί που τους λύγει το συμβόλαιο. Ναι, λύγει το συμβόλαιο τους. Η ρύθμιση αναμένεται να έρθει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν αρχές Μαρτίου οι αιτήσεις, άρα τον Απρίλιο όσοι το δικαιούνται θα πάρουν 3 μήνες. Μάλιστα. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο. Από εκεί και πέρα, αν λήξει κάποιο μισθωτήριο, θα πηγαίνει αναμήνα η επιδότηση. Άρα θα έρχονται ένα τρίμηνο οι επιδοτήσεις. Όχι, η πρώτη θα έρθει ένα τρίμηνο επειδή έχει αναδρομική σχέση να καλύψει από 1η Γενάρη. Το άλλο θα είναι αναμήνα. Έχει καταλάβει, θα μα ξαναέρθει. Θα ξανάρθει. Αν με καλέσετε. Αυτό είναι για μένα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε.